οι παρεμβάσεις μας στο Δήμο, στη Βουλή, πολλές φορές για τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα στη Θέρμη, η συλλογή υπογραφών για τη λειτουργία πυροσβεστικών υπηρεσιών στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, μέτρα τη Θέρμη και σταθμούς στους Δήμους Πηλαίας, Χορτιάτη και Θερμαϊκού που ξεκίνησε, πρέπει να γίνει υπόθεση χιλιάδων κατοίκων και δεκάδων φορέων. Οι συναντήσεις μας με φορείς, η κοινοβουλευτική παρέμβαση για την πυροπροστασία της περιοχής μας, η δράση για τους μικρούς φίλους του κόκκινου αερόστατου πριν λίγες μέρες στο φράγμα της Θέρμης με τον τίτλο «Γίνε μικρός πυροσβέστης» είναι μερικές από τις δράσεις που αναπτύξαμε αυτό το διάστημα. Για το κόμμα μας, το ΚΚΕ, τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος είναι ζητήματα πρώτης προτεραιότητας. Στόχος της σημερινής μου παρέμβασης είναι να αναδείξω την εκτίμηση που έχει το κόμμα μας για τη στρατηγική της άρχουσας τάξης για το περιβάλλον, αλλά και συνολικά τις θέσεις του κόμματος στο ζήτημα αυτό, ενώ στη συνέχεια ο σύντροφος Μιχάλης θα αναπτύξει το ζήτημα της πυροπροστασίας. Θα πει κανείς, όλοι μιλούν για το περιβάλλον, θα μπορούσε να πει κανείς, όλοι νοιάζονται γι' αυτό. Ας δούμε όμως, μέσα από τις πράξεις και τις αποφάσεις τους, πώς αντιλαμβάνονται την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι εντυπωσιακό πως τα τελευταία χρόνια κυβερνήσεις, αστικά κόμματα όλων των αποχρώσεων, επιχειρηματικά μεγαθύρια, μέσα ενημέρωσης και δεξαμενές σκέψεις, ιδρύματα που χρηματοδοτούνται από δισεκατομμυριούχους, απέκτησαν ξαφνικά ένα ενδιαφέρον πρωτόγνωρο για την προστασία του περιβάλλοντος. Φαίνεται δηλαδή σαν να έχει βρεθεί η μαγική συνταγή ώστε να δοθεί μεγάλη όθηση στην ανάπτυξη, στην καπιταλιστική ανάπτυξη λέμε εμείς και στην κερδοφορία των λίγων και ταυτόχρονα να ανέβει το βιωτικό μας επίπεδο και να προστατευτεί αποτελεσματικά το περιβάλλον. Ένας νέος, φιλικός αυτή τη φορά προς τους ανθρώπους και το περιβάλλον καπιταλισμός είναι πρώτο πυλόν. Αρκεί να υλοποιηθεί το λεγόμενο πράσινο New Deal, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Είναι όμως έτσι τα πράγματα. Αυτές οι διακηρύξεις είναι μια συνεκτική απάντηση στις προκλήσεις του 21ου αιώνα προς όφελος του λαού. Μια πρώτη και μάλιστα εκοφαντική απάντηση δίνει η ίδια η σκληρή πραγματικότητα, η οποία αποκαλύπτει ότι όχι μόνο δεν γίνονται βήματα προς την ολοκληρωμένη προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής μας, αλλά δυστυχώς η κατάσταση επιδεινώνεται. Δεν χρειάζεται να διαθέτει κανείς ειδικές επιστημονικές γνώσεις για να αντιληφθεί πρώτα απ' όλα ότι η πιο εγκληματική παρέμβαση στο περιβάλλον είναι η διεξαγωγή του πολέμου. Τις τραγικές απώλειες που αφορούν άμεσα την ανθρώπινη ζωή με τους νεκρούς, τους τραυματίες, τους πρόσφυγες συνοδεύουν οι καταστροφικές συνέπειες για το έδαφος, τη βλάστηση, το νερό, το κλίμα, συνολικά δηλαδή αυτό που λέμε φυσικό περιβάλλον. Και εδώ είναι πολύ χαρακτηριστική η υποκρισία. Οι πράσινοι και σοσιαλδημοκράτες βουλευτές στη Γερμανία, οι δημοκρατικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναδεικνύονται πραγματικά τα πράσινα γεράκια, οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές της κλεμάκωσης της πολεμικής αναμέτρησης του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. Ας έρθουμε όμως λίγο στα δικά μας, στα ενδότερα. Η πείρα αποκαλύπτει την υποκρισία πραγματικά συνολικά επιχειρηματικών ομίλων, πολιτικών κομμάτων και εκπροσώπων, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο εδώ στη χώρα μας, οι οποίοι τσακώνονται για το ποιος θα μας σώσει. Αποκαλυπτική είναι αυτό που θα μας πει πολύ αναλυτικά στη συνέχεια ο Μιχάλης, η έλλειψη της αντιπυρικής προστασίας και της φροντίδας των δασών και των ορεινών όγκων. Ή, ας δούμε, το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Για παράδειγμα, γίνεται προσπάθεια από όλους, μεγάλες επιχειρήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ και τους εκπροσώπους τους στην περιφέρεια και στους Δήμους, να εμφανιστεί η καρκινογόνα κάψη των απορριμμάτων και η αξιοποίησή τους ως ενεργειακής πρώτης ύλης, ως πυρήνας δηλαδή μιας πολιτικής που λένε τάχα ότι είναι φιλοπεριβαλλοντική. Γι' αυτό και δίνονται με το τσουβάλι χρήματα για τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων που στην πιο σύγχρονη τους μορφή παράγουν κάψιμο σκουπίδι αντί για την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι
πίσω από αυτή την κατεύθυνση κρύβονται τεράστια κέρδη, μια ολόκληρη αλυσίδα διαχείρισης των απορριμμάτων και αυτός είναι ο βασικός σκοπός. Αυτό αφορά και την περιοχή μας. Ήδη έχει χωροθετηθεί και έχουν εγκριθεί να προχωρήσουν έργα στον Άγιο Αντώνιο για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων. Ταυτόχρονα, σημαντικοί ορεινοί όγκοι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και σε όλη τη χώρα μετατρέπονται σε βιομηχανικές ζώνες εγκατάστασης ανεμογεννητριών. Μάλιστα, το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν τέτοια σχέδια και στην περιοχή μας εδώ στο Λιβάδι. Σε μια σειρά περιοχών της χώρας, όπως στην Εύβοια και αλλού, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ταυτόχρονα συνεχίζεται η άνερχη επέκταση άλλων μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως το φωτοβολταϊκά, και η παραγωγή ενέργειας από βιοκαύσιμα, που σχετίζονται με την αλλαγή χρήσης γης, τον περιορισμό της αγροτικής κτηνοτροφικής γης και τελικά επηρεάζει την ίδια τη διατροφική ικανότητα της χώρας. Στην περιφέρειά μας, στην Κεντρική Μακεδονία, αδειοδοτούνται σωριδών μονάδες χωρίς να υπάρχει ελάχιστη συνεκτίμηση των επιπτώσεων σε περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο. Είναι αξιοσημείωτος και έχει ιδιαίτερη αξία εδώ να το τονίσουμε ο νικηφόρας αγώνας των κατοίκων των Βασιλικών τα προηγούμενα χρόνια για την αποτροπή κατασκευής τέτοιων μονάδων, στον οποίο δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις. Εδώ νομίζουμε ότι αξίζει να ανοίξουμε λίγο το κάδρο, να δούμε την μεγάλη εικόνα. Τεράστια φιλέτα γης μετατρέπονται σε νέους πόλους ανάπτυξης προς όφελος του κεφαλαίου σε βάρος της κάλυψης των λαϊκών αναγκών. Τα παραδείγματα είναι πολλά και μόνο ενδεικτικά κάποια θα αναφέρουμε. Από το εμβληματικό παράδειγμα του Ελληνικού στην Αθήνα μέχρι το χώρο φιλέτο της ΔΕΘ στο κέντρο της λεγόμενης Μητροπολιτικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης. Ο σχεδιασμός για το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, την πλάση της Αρετζούς, το στρατόπεδο Κόδρα και πιο πρόσφατα τα εγκαταλειμμένα σκόπιμα στη μοίρα του Λουτρά της Θέρμης ή το παλιό Νταμάρι στα Βασιλικά, όλο ο σχεδιασμός αυτών των χώρων γίνεται με βασικό κριτήριο την εξυπηρέτηση των αναγκών των ομίλων, αν δηλαδή υπάρχουν επενδυτές να επενδύσουν και να κερδοφορήσουν. Όμως, ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της περιβαλλοντικής υποκρισίας είναι το παράδειγμα των πλημμυρών, που πνίγουν να αλλάξει τις διάφορες περιοχές της χώρας. Σε αυτή την περίπτωση αποδεικνύεται πως το κράτος, το αστικό κράτος και συνολικά το καπιταλιστικό σύστημα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες στα εργατικά λαϊκά στρώματα ενός προβλέψιμου, λέμε εμείς, και αναμενόμενου καιρικού φαινομένου. Γιατί πρόκειται για ένα κράτος εχθρικό στις λαϊκές ανάγκες. Κεντρικό κράτος, περιφέρεια και δήμος κινούνται στην ίδια λογική που ταυτίζει την ανάπτυξη με τα συμφέροντα των επενδυτών, ενώ οι ανάγκες του λαού είναι για χρόνια στον πάγο. Έτσι μπορεί να εξηγήσει κανείς τα γέλια, τα χαμόγελα και τις φιλοφρονήσεις του Δημάρχου της Θέρμης προς τον Πρωθυπουργό και τα ανάποδο πριν μια εβδομάδα. Είναι για μας ένα σύστημα και ένα κράτος επιθετικό και ανάλγητο απέναντι στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα, το οποίο ταυτόχρονα παρουσιάζει μεγάλη αποτελεσματικότητα όταν πρόκειται να εξυπηρετήσει το κεφάλαιο, χρηματοδοτώντας και εντείνοντας την καταστολή απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα, χρηματοδοτώντας με δις ευρώ τις νέες επενδύσεις, αφήνοντας στο απειρόβλητο τα κέρδη αφοπλιστών βιομηχάνων, τσακίζοντας με την άμεση και έμεση φορολογία τους λαϊκούς ανθρώπους, τους μισθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες και τους αγρότες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της επιλεκτικής αποτελεσματικότητας των κυβερνήσεων συνολικά αλλά και της τοπικής διοίκησης είναι τα αντιπλημμυρικά έργα εδώ στη Θέρμη. Δύο παραδείγματα θα φέρουμε για να δείξουμε το μέγεθος. Οι κάτοικοι του Τριλόφου και του Πλαγιαρίου βιώνουν την κοροϊδία και την εγκατάλειψη καθώς έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που κόπηκε η γέφυρα που συνδέει τους δύο μεγαλύτερους οικισμούς του Δήμου, τον δεύτερο και τον τρίτο, τον Τρίλοφο και το Πλαγιάρι. Δύο χρόνια λοιπόν μετά είμαστε ακόμα στην έγκριση της μελέτης και στην προσπάθεια να βγει προκήρυξη, να λάβει εργολάβος και ζήσε μάιμου να φας τριφύλι. Οι κάτοικοι των Βασιλικών ή των Ταγαράδων περνούν μέσα από τον Ανθεμούντα στα σφαγεία ή στην 8η οδό εκεί για να περάσουν.
σε μια σειρά περιοχές του Δήμου, όταν βρέχει, παλεύουν με τη λάσπη, με τις πλημμύρες, με τα νερά. Ευτυχώς όμως, και είμαστε ήσυχοι γι' αυτό, ήρθε ο Μητσοτάκης πριν μια εβδομάδα, του τα είπε ο Δήμαρχος ένα χεράκι και όλα θα γίνουν. Χρειάζεται και λίγο πνεύμα, γιατί κάπως έτσι αντιλαμβάνονται τη διεκδίκηση των αναγκαίων υποδομών στη Δημοτική Αρχή. Επικοινωνιακά τερτύπια, παρακάλια στον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό κάθε φορά, δημόσιες σχέσεις, επιστολές και μέχρι εκεί. Οι μόνιμες πλημμύρες, οι συνεχείς πυρκαγιές, οι καταστροφές με κάθε αιτία δείχνουν πως η τεράστια αποτελεσματικότητα του αστικού κράτους αφορά στη διασφάλιση των κερδών και της εξουσίας του κεφαλαίου, με την προστασία της ζωής και της υγείας του λαού να είναι σε δεύτερη μοίρα. Φίλες και φίλοι, τα λίγα αυτά παραδείγματα που ανέφερα αρκούν για να αποδείξουν περίτρανα πως η προστασία του περιβάλλοντος που επικαλούνται κυβερνήσεις, κόμματα και μέσα ενημέρωσης είναι πέρα για πέρα υποκριτική. Ο πραγματικός στόχος είναι άλλος και αυτόν θέλουμε να αναδείξουμε. Έγκαιρα, το κόμμα μας έχει αναδείξει το πραγματικό χαρακτήρα αυτού που λένε πράσινο New Deal. Την πολιτική δηλαδή που ειδικά μετά την εκλογή Biden στη ΣΥΠΑ αποτελεί την κυρίαρχη ατζέντα του κεφαλαίου διεθνώς και αποτελεί τον άξονα που διατρέχει τόσο την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όσο και την πολιτική όλων των αστικών κομμάτων στη χώρα μας. Αυτή η πολιτική της λεγόμενης Πράσινης Κοινωνικής Συμφωνίας προσπαθεί να διαχειριστεί το ίδιο πρόβλημα που επιχείρησε να αντιμετωπίσει το πρώτο, το παλιό New Deal, έναν αιώνα πριν. Ποιο πρόβλημα δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια? Το πρόβλημα ότι έχει υπερσυσσωρευτεί κεφάλαιο που λιμνάζει και πρέπει να επενδυθεί ξανά στην παραγωγή. Ακριβώς λοιπόν, επειδή η πράσινη ανάπτυξη του κεφαλαίου είναι εξίσου αντιλαϊκή με τη μαύρη ανάπτυξη που έρχεται να αντικαταστήσει, εμείς θεωρούμε ότι η διέξοδος για το λαό βρίσκεται στον αντίποδα αυτής της πολιτικής. Βρίσκεται στον αντίποδα της ίδιας της καπιταλιστικής ανάπτυξης, στη ριζικά διαφορετική πρόταση του ΚΚΕ και την εργατική εξουσία του σοσιαλισμού. Ακριβώς γιατί η βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας και η ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί ανάπτυξη με γνώμονα το σύνολο των κοινωνικών αναγκών και όχι το κέρδος. Απαιτεί πρώτα και κύρια την κατάργηση εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Την κατάργηση της νόμιμης κλοπής του πλούτου που παράγουμε. Απαιτεί όλα τα επιστημονικά, τεχνολογικά επιτεύγματα που επιτρέπουν την άνοδο της παραγωγικότητας να μπουν στην υπηρεσία του ανθρώπου για να μειωθεί ο χρόνος εργασίας, να προστατευτεί και να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής μας σε όλα τα επίπεδα. Η πραγματική διέξοδος είναι ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός της παραγωγής που έχει κοινωνικοποιηθεί για να διασφαλιστεί η λαϊκή ευημερία και το περιβάλλον. Είναι το σύστημα που θα μπορεί να κινητοποιεί το σύνολο των μέσων παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης και της γης, με κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών, οι οποίες είναι λογικό να διευρύνονται. Η γη σταματά να είναι εμπόρευμα και αποτελεί ιδιοκτησία της κοινωνίας και η κοινωνία αποφασίζει για την κοινωνικά βέλτιστη αξιοποίηση. Με γνώμονα λοιπόν το σύνολο των εργατικών και λαϊκών αναγκών, δηλαδή τη διασφάλιση της υγείας των κατοίκων, την εξάλληψη ανεργίας και της ενεργειακής φτώχειας, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, την προστασία του περιβάλλοντος. Τα εργοστάσια, οι παραγωγικές μονάδες δεν θα παράγουν για το κέρδος κάποιου καπιταλιστή ιδιοκτήτη που θα εκμεταλλεύεται τη δουλειά των εργαζομένων, αλλά για την ικανοποίηση των αναγκών όλης της κοινωνίας. Κάτι που επιτρέπει την ελαχιστοποίηση της αρνητικής επίδρασης του περιβάλλον από κάθε παραγωγική δραστηριότητα, από κάθε συνολικά κοινωνική δραστηριότητα. Η επιστημονική έρευνα και γενικότερα η επιστήμη θα αξιοποιείται για να ελαχιστοποιεί την αρνητική επίδραση του περιβάλλον, για να πολλαπλασιάσει την ευημερία του λαού. Ο σοσιαλισμός μπορεί να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Η συνολική επίπτωση από όλες τις δραστηριότητες συνυπολογίζεται και οι δραστηριότητες που γίνονται επιλέγονται με κριτήριο τις συνολικές επιπτώσεις. Ο ενεργειακός σχεδιασμός απαλλάσσεται από το κριτήριο του κέρδους των ομίλων και ακριβώς επειδή μετατρέπει την ενέργεια από εμπόρευμα σε κοινωνικό αγαθό, μπορεί κάθε φορά να αξιοποιεί όλες τις εγχώριες πηγές και τεχνολογίες, το λιγνίτι, τους υδρογονάνθρακες, το υδάτινο δυναμικό, την αιολική και ηλιακή ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας.
και βέβαια για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας. Αξιοποιεί όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες και κατευθύνει την έρευνα σε μέτρα που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Μόνο λοιπόν σε ένα τέτοιο δρόμο μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα γίνουν ραγδαίες αλλαγές στην προστασία του περιβάλλοντος. Για να ανοίξει αυτός ο δρόμος, αυτή η ελπιδοφόρα προοπτική, οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ συνεχίζουμε σήμερα σε αυτές τις συνθήκες να πρωταγωνιστούμε σε αγωνιστικές πρωτοβουλίες ενάντια στην αντιπεριβαλλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου συνολικότερα. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν δρούν τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος και της ΚΝΕ σε όλη τη χώρα. Οι εκλεγμένοι κομμουνιστές στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, στην Περιφέρεια, στους Δήμους, οι εκλεγμένοι στο κίνημα, στα σωματεία και στους συλλόγους, σε πόλεις και χωριά, λέμε για άλλη μια φορά ότι θα πρωτοστατήσουμε στον αγώνα, θα πούμε μπροστά ακόμη πιο αποφασιστικά. Και εδώ στην περιοχή μας, αγαπητοί φίλοι, για να ολοκληρώνω, αυτό ακριβώς που βάζουμε μπροστά ως στόχο αίτημα, τη διεκδίκηση να στηθεί πυροσβεστική υπηρεσία μέδα στη Θέρμη και δύο σταθμοί στους Δήμους Θερμαϊκού και Πηλαίας Χορτιάτη, πρέπει να γίνει υπόθεση συνολικά των κατοίκων της περιοχής και των φορέων. Μαζί λοιπόν με όλους όσους έχουμε συμπορευτεί μέχρι σήμερα σε κρίσιμες και μεγάλες μάχες, αλλά και με αυτούς οι οποίοι μας έχουν προσεγγίσει το τελευταίο διάστημα, αναζητώντας, διψώντας για πραγματική εναλλακτική σε αυτή τη ζωφερή κατάσταση, λέμε ότι πρέπει να δώσουμε και τους αγώνες του επόμενου διαστήματος, μακριά από τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα μεγάλα λόγια των άλλων κομμάτων που μας φέρουν όλο και πιο κοντά σε καταστροφικές πολιτικές σε όλα τα επίπεδα. Τελικά αυτή η πράσινη ανάπτυξη πώς καταλήγει κάθε καλοκαίρι να γίνεται μαύρη? Πώς είναι δυνατόν να μας λένε ότι θα στερηθούμε, θα πληρώσουμε κάτι ακριβότερο, θα υποφέρουμε, αλλά όμως θα έχουμε ενέργεια από πράσινη ανάπτυξη? Γιατί λέει, γιατί αυτό ωφελεί τον πλανήτη, τη χώρα, το περιβάλλον, τη ζωή μας. Τι μας εξηγούν όμως, πώς είναι δυνατόν τόσα δισεκατομμύρια που επενδύονται ακριβώς σε αυτόν τον τομέα να δίνονται μόνο ψίχουλα για την προστασία του περιβάλλοντος, για την πρόληψη στα δασικά οικοσυστήματα, για τις δυνάμεις καταστολής, τους πυροσβέστες δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι μέσα σε 27 ολόκληρα χρόνια, από το 1993 και εδώ, έχουν καεί 8 εκατομμύρια 100.000 δασικές εκτάσεις της χώρας μας. Έχουν καεί 262 συνάνθρωποι μας. Και αν θέλετε κατά επέκταση, από τις πλημμύρες που ακολουθήσαν όλα αυτά τα χρόνια από αυτές τις μεγάλες καταστροφές, πηγήκαν 131 συνάνθρωποι μας. Και από τα προγράμματα λιτότητας στη βάση της πανδημίας, των μνημονίων, αλλά και της πανδημίας αργότερα, ένας λαός, ένα κομμάτι του λαού μας, λόγω ότι έψαχνε να βρει τρόπους να ζεσταθεί το χειμώνα, έχει δημιουργήσει ένα μακρύ κατάλογο μέσα από το 2010, από τότε που ξεκίνησε η οικονομική κρίση, με 400 και πλέον νεκρούς. Και αυτοί προέρχονται από λαϊκά στρώματα. Πώς λοιπόν πάνε να μας πείσουν ότι όταν έχουμε ένα κατάλογο 800 και πλέον ανθρώπων θύματα αυτής της πολιτικής, τόσα εκατομμύρια στρέμματα καμένου πλούτου, φυσικού πλούτου, ότι τελικά έχουν έγνοια αυτοί και όχι εμείς για το περιβάλλον και για την πράσινη ανάπτυξη? Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, θα ξεκινήσω από την... Αν και αυτός ο υπουργός μας έχει συνηθίσει σε πολύ καλές ατάκες, ενώ τον υπουργό του κλιματικής κρίσης, γιατί κοιτάξτε, η κοινοτομία που κάνανε σε σχέση με πέρυσι, που έγινε ο χαμός, που ήταν πάλι προετοιμασμένοι, παρά το ΚΚΕ τους έλεγε συνεχώς και μέσα στη Βουλή ότι δεν ισχύει αυτό όπως το είχε πει και το 18 και επιβεβαιώθηκε τελικά με την τραγωδία, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε στο μάτι. Αυτός λοιπόν ο υπουργός, ο οποίος ανέλαβε ένα υπουργείο που από μόνο του το όνομά του προσδίδει ακριβώς αυτό που θέλουν να περάσουν στο λαό. Ότι δηλαδή λέει Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Άρα λοιπόν ό,τι συμβαίνει έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Αυτό λοιπόν είναι το όνομα άλοθη αυτού του Υπουργείου για ό,τι προκύψει από εδώ και πέρα. Και ό,τι προέκυψε φυσικά από πέρυσι. Τι είπε λοιπόν ο υπουργός αυτός για φέτος? Προσέξτε, καινοτομία. Σε τρεις βασικούς άξονες θα κινηθεί ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός και η αντίληψη σχετικά με την αντιμετώπιση πυρκαγιάς.
πρόληψη, προετοιμασία, ετοιμότητα, αντιμετώπιση. Δηλαδή, τι μας είπε τώρα ο ποιητής? Αυτά που είναι αυτονόητα ότι πρέπει να γίνονται, τα παρουσίασε σαν καινοτομία. Και ρωτάμε εμείς το πολύ απλό. Αφού λοιπόν η πρόληψη είναι ένας ο άξονας, πώς αυτό εκφράζεται? Φέτος, πέρυσι, αν θυμάστε, δώσανε μόνο 1.700.000 από το Πράσινο Ταμείο, εκεί που συσσωρεύουν τα πρόστιμα, όλες τις φορές, όλες οι επιχορηγήσεις για την ανάπτυξη, αλλά για την προστασία όμως του 65% του εδάφους, που είναι γύρω στα περίπου 55 εκατομμύρια στρέμματα, δώσανε μόνο 1.700.000. Ποια λοιπόν πρόληψη φέτος είπαν να προκάνουν όταν δώσανε μόνο 72 εκατομμύρια και το μόνο που κάνανε ήταν να καθαρίσουν 38.000 στρέμματα, δηλαδή ούτε το 1% από το δασικό οικοσύστημα που έχει ανάγκη καθαρισμού, όταν ανοίξαν μόνο το 10% των δασικών δρόμων και των αντιπυρικών ζωνών με τα λεφτά αυτά? Και ποια προετοιμασία φυσικά? Το ζήτημα είναι το εξής, ότι όταν μιλάνε για στρατηγικό σχεδιασμό και βάθος αυτούς τους άξονες μπροστά, προσπαθούν να κρύψουν το βασικότερο. Ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν είναι αυτός. Είναι αυτός που έχει αποκαλύψει το ΚΚΕ αλλεπάλληλες φορές μέσα από τα παθήματα που ο λαός βιώνει καθημερινά και δεν είναι άλλος από το εξής. Ότι θέλουν, αδρανούν, υπονομεύουν, υποχρηματοδοτούν όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες γιατί θέλουν να μετακυλήσουν το βάρος της πυροπροστασίας της χώρας στο ιδιωτικό κεφάλαιο, στους επιχειρηματίες και στους δήμους με ανταποδοτικό τρόπο για να απαλλαγεί ο κρατικός προϋπολογισμός από τις δαπάνες που είναι ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και πώς γίνεται αυτό? Σήμερα που μιλάμε, έχουμε τέτοια παραδείγματα? Έχουμε βεβαίως. Έχουμε λοιπόν ιδιωτικοποίηση της αεροπυρόσβεσης. De facto. Το οποίο πλέον αυτό το γεγονός ο ελληνικός λαός το πληρώνει κάθε χρόνο με εκατομμύρια. Πέρυσι αναζητείται ακόμα το νούμερο που έφτασε η δασοπυρόσβεση ή η αεροπυρόσβεση. Ήταν 40 εκατομμύρια στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κλιματικής αλλαγής, κρίσης μάλλον, και τελικά επίσημα είπαν ότι έφτασε 80 εκατομμύρια λόγω των πυρκαγιών του 2021, αλλά ανεπίσημα είναι πολύ περισσότερα. Δηλαδή χρήμα, πακτολός χρημάτων για κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί στην πράξη και το λένε και οι ειδικοί, ότι δεν προσφέρει η αεροπυρόσβεση τα μέγιστα σε αυτήν την υπόθεση. Πρέπει να στηριχτούν οι επίγειες δυνάμεις, να υπάρχει εξοπλισμός, προσωπικό, υποδομές και έχονται επικουρικά τα μέσα τα εναέρια να κατευνάσουν τα μέτωπα για να επεμβαίνουν οι επίγειες δυνάμεις. Κι όμως παρόλα αυτά θυσιάζουν κάθε χρόνο τόσα λεφτά. Αυτό λοιπόν ιδιωτικοποιήθηκε. Ποιος ήταν ο άλλος άξονας? Ιδιωτικοποίησε ο πρώτος, εμπορευματοποίησε ο δεύτερος, που σημαίνει τι? Πουλάει το κράτος πλέον την ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήδη 13 αεροδρόμια της Φράπορτ, ιδιωτικά αεροδρόμια πλέον, λειτουργούν εκεί μέσα σε τουριστικές υπηρεσίες και απασχολούν 1.100 άτομα μαζί με αυτούς που τις προσβέσεις που είναι ενοικιασμένοι στο Ελευθέρως Βενιζέλος, που είναι ιδιωτικό συμφερόντων, μαζί με τους άλλους πυροσβέσεις που είναι στα 11 πυροσβεστικά κλιμάκια στους οδικούς άξονες. Έχουμε λοιπόν σήμερα 25 ιδιωτικές πυροσβεστικές υπηρεσίες με ενοικιασμένους πυροσβέστες που έχουν φύγει πλέον από τον κεντρικό σχεδιασμό και γι' αυτό το μάτι, για την εξέλιξη, για την καινή χρονιά που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η αρχή της ιδιωτικοποίησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών, λείψαν από το σχεδιασμό 700 πολύτιμοι πυροσβέστες που αν ήταν τότε στην Αττική θα είχαμε άλλου είδους δεδομένα σήμερα. Αυτά όμως δεν τα λένε τα κανάλια, γιατί τους επέρει για να με αυτόν τον τρόπο να στυλιτεύσουν το επιχειρηματικό κεφάλαιο το οποίο επενδύει πάνω σε αυτή την ιστορία. Έχουμε λοιπόν ιδιωτικοποίηση, εμπορευματοποίηση και ανταποδοτικότητα. Ήδη έχουν ξεκινήσει εδώ και από το 95 ακόμα το σχεδιασμό για να μεταφέρουν σιγά σιγά αρμοδιότητες στους δήμους πυρόσβεσης. Αυτό πήρε σάρκα και οστά με τον νόμο του 11-29 που προβλέπει πλέον ίδρυση εθελοντικών περιοριστικών υπηρεσιών και αυτή τη στιγμή λειτουργούν ήδη 22. Όταν θα φτάσει ο τέλος αυτός ο σχεδιασμός, τότε και θα ολοκληρωθεί, όλοι οι Δήμοι πλέον θα αναλάβουν αυτή την υποχρέωση και θα βάζουν τέλεια τα πολιτικά στους δημότες για να σηκώσουν ακόμη μια φορά το βάρος το οποίο ήδη το έχουν πληρώσει πάρα πολλές φορές με έμεση φορολογία. Αυτός λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, είναι ο σχεδιασμός τους. Έκανε αυτή την εισαγωγή ακριβώς λίγο να δώσει το στίγμα, να καταλάβετε τελικά πού το πάνε.
Όλα αυτά που λένε έχουν κάνει σχέση με την πραγματικότητα. Τόσα χρόνια τώρα ξαφνικά ανακαλύψανε ότι τελικά φέτος λέει θα γίνει το πολύ σπουδαίο γεγονός, το οποίο τόσο δεν το ξέρανε, θα συνεργαστεί την προσωπική υπηρεσία με τη δασική υπηρεσία. Σκόπιμα 24 χρόνια είχαν διαχωρίσει την πρόκειται την καταστολή. Σκόπιμα το ψυχικό σώμα πάλευε μόνο του με τις αντεξότητες, χωρίς να έχει κάλυψη από επιστήμονες. Ακόμα και αυτού που ήταν μέσα στο φυσικό σώμα του, 212 συλλόγου του αφήσαν ενεργού, του αφήσαν να κάνουν μόνο τηλεφωνητές και πυροσβέστες. Και ξαφνικά τώρα ανακαλύψαν αυτό. Όλα αυτά λοιπόν είναι υποκριτικά. Αλλά επειδή όμως τώρα αυτή η κατάσταση συνδέεται με την περιοχή μας, ας μιλήσουμε λίγο για εδώ. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή όπως είναι η Αθηνική Θεσσαλονίκη, που αποτελεί πραγματικά τη μοναδική εξαίρεση πανελλαδικά. Και θα σας πω γιατί, και μετά όταν θα γίνει ο διάλογος μεταξύ μας με ρωτήσεις, θα είδα και στοιχεία τα οποία το αποδεικνύουν. Το ΚΚΕ λοιπόν, ακόμη μια φορά έγκαιρα, επισήμανε ότι εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα? Διότι μια περιοχή σαν την Αντιλική Θεσσαλονίκη που έχει 3-4 δήμους, Καλαμαριά, Πηλέ, Φορτιάτη, Θερμαϊκό, Θέρμη και έναν ορεινό από το Φορτιάτη, δεν έχει ούτε μία πυροσβεστική δομή. Μία πυροσβεστική υπηρεσία. Τι υπάρχει εδώ? Υπάρχει πυροσβεστική υπηρεσία στο αεροδρόμιο που πλέον είναι ιδιωτικών συμφερόντων, αλλά δεν υπάρχει αυτή η υπηρεσία για τους κατοίκους περιοχής. Και υπάρχει και η ΕΜΑΚ, η οποία είναι η μοναδική εξαίρεση σε όλη την Ελλάδα από τις υπόλοιπες 8 ΕΜΑΚ, διότι τις χρεώσανε περιοχή ευθύνης ακριβώς για να καλύψουν το κενό αυτό. Και τις δώσανε Θερμαϊκό και μισή περιοχή της Θέρμης. Η ΕΜΑΚ όμως, όπως ξέρετε πολύ από αυτά που ακούτε, είναι ειδική υπηρεσία που είναι για να επεμβαίνει σε ειδικά συμβάντα μεγάλου μεγέθους, διασώσεις παντός είδους, βιοχημικούς πολέμους, κοινωνικές ενέργειες, σε μεταφορές, τα πάντα. Και απαιτεί αυτός που είναι στην ΕΜΑΚ να έχει συνεχή εκπαίδευση και όχι να τρέχει συνεχώς να σβήνει καλαμιές και ό,τι άλλο. Άρα λοιπόν, αφήσαν την περιοχή εδώ. Και τι κάνουνε? Στέλνουν ενισχύσεις από τη Θεσσαλονίκη όταν υπάρχει φωτιά. Από την 25η Μαρτίου, από τον 3ο σταθμό και από την Μοναστηρίου, από το 2ο σταθμό και την περιοχή της Πηλέας. Εδώ λοιπόν φτάσαμε. Μια περιοχή η οποία ο πληθυσμός της είναι πολύ μεγαλύτερος από πολλούς άλλους νομούς. Μιλάμε για περίπου 56.000 με την απογραφή του... με την απογραφή του 11, γιατί ακόμα δεν έχουν δει στοιχεία της νέας απογραφής. Υπάρχει λοιπόν ένας πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο έχει αναδειχθεί από το ΚΚΕ, έχει κάνει ερώτηση στην Βουλή. Ο αρμόδιος, ο αρχηγός μάλλον, του Προσωπικού Σώματος, απάντησε ότι δεν είναι στους σχεδιασμούς μας όσον αφορά την Αντιλή Θεσσαλονίκη να γίνει νέο σταθμό, αλλά και γενικότερα έμπαινε ζήτημα και οι υπόλοιπες υπηρεσίες στον υπόλοιπο νομό να αναμορφωθούν. Γιατί συνολικά στο νομό της Θεσσαλονίκης είναι μόνο 6 πυροσβεστικές υπηρεσίες που λειτουργούν για τον λαό. Αν εξαιρέσουμε την Φράπορτ, το λιμάνι, τα οποία πλέον αυτά είναι εγκλωβισμένα στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο. Οι υπόλοιπες λοιπόν υπηρεσίες είναι 6 τον αριθμό. Ο μικρότερος αριθμός που υπάρχει σε επίπεδο νομού σε όλη την Ελλάδα. Πόσο μάλλον για την Αντιλή Θεσσαλονίκη δεν έχει ούτε ένα πυροσβεστικό σταθμό. Είπε λοιπόν ο αρχηγός ότι δεν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμό. Μετά όμως αυτό το οποίο ανέδειξε το ΚΚΕ, η κυβέρνηση αναδιπλώθηκε με τον υπουργό τότε, τον προηγούμενο υπουργό, τον κύριο Χαρδαλιά, και εξήγηλε ότι θα γίνουν 2 προσωπικές υπηρεσίες. Μία στην Θέρμη και μία στην Αντιλή Θεσσαλονίκη. Πέρασε 1,5 χρόνο και δεν έχει απολύτως τίποτα. Που σημαίνει τι? Ότι τελικά ήταν κούφια λόγια. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Αυτό πρέπει να πάρουμε πάλι από την αρχή. Πρέπει από εδώ μέσα, από εδώ που είμαστε τώρα, να φύγουμε όλοι με μια ιδρωμένη πεποίθηση. Ότι μας αξίζει να έχουμε καλύτερη πυρασφάλεια, καλύτερη προστασία. Και αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει έτοιμα να απαιτήσουμε να γίνουν 3 πυροσβεστικές υπηρεσίες. Θερμαϊκό, Θέρμη, Πηλέα, Φορτιάτη, με αλφα τάξη σταθμό στη Θέρμη. Για ποιο λόγο? Γιατί στη Θέρμη είναι κεντρικό σημείο και μπορεί να δικτυώνει τις υπόλοιπες υπηρεσίες, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη. Και για την ιστορία να ξέρετε ότι δεν είναι αμεληταία η ποσότητα των συμβάντων στην περιοχή. Από μια στατιστική που κάναμε για το 2021, τελικά η περιοχή της Αντιλής Θεσσαλονίκης είχε το 2021 891 συμβάντα. Κάποια από αυτά αποφέρανε
και ζημιές ενός εκατομμυρίου 700.000 ευρώ από λαϊκές οικογένειες. Άρα υπάρχει άμεση αναγκαιότητα για να μην ζει και να μην είναι κανείς από εμάς απροστάτευτος και εκ των υστέρων να δέχεται βοήθεια όταν πλέον έχει σκεφτεί η φωτιά ή οτιδήποτε άλλο, να γίνει πραγματικότητα αυτό που λέμε τώρα. Θα κλείσω εδώ να μην κουράσω άλλο για να πάμε μετά στη συζήτηση, λέγοντας ότι η πρόταση του ΚΚΕ για μια πυροπροστασία αντάξια των προσδοκιών του ελληνικού λαού, αλλά δυστυχώς όμως μέσα από τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, απαιτεί ο ίδιος ο λαός να πάρει λοιπόν στα χέρια του και να διεκδικήσει αυτό που του αξίζει μέσα από την εργατική εξουσία με τον κεντρικό σχεδιασμό που θα είναι όλα προς όφελος του λαού και κανενός άλλου επενδυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.